Κύριε Κοτσαντίο, το ΚΚΕ συμφωνεί με την κατάργηση και είδα ότι ο κύριος Κουτσούμπας είπε στο debate ότι δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Τι θα έλυνε όλα τα προβλήματα? Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου, πριν απαντήσω στην ερώτηση, να κάνω ένα δώρο στην κυρία Κεραμέως και στον κύριο Βούτσι, που είναι τα αποτελέσματα των τελευταίων φοιτητικών εκλογών που έγιναν την Τετάρτη. Ορίστε, εδώ είναι, κυρία Κεραμέως, σας τα χαρίζουμε. Όπου χιλιάδες φοιτητές ψήφισαν, ανέδειξαν πρώτη δύναμη την παζουταστική κίνηση συνεργασίας, την παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ, γκρεμίζοντας τη δεύτερη θέση την κυβερνητική παράταξη τη ΔΑΠ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αφήνοντας την ανυπαρξία της την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ να παλεύει με τα λευκά στην τελευταία θέση. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι αυτή η ψήφος της νεολαίας, που δεν είναι μια δημοσκόπηση αλλά μια πραγματική κάλπη χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι η καλύτερη απάντηση στην πολιτική, την αντιεκπαιδευτική, που ακολούθησε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε, στέλνει και ένα μήνυμα. Το μήνυμα της νέας γενιάς, η οποία εξίσου περήφανα, με τον ίδιο τρόπο, αγωνιστικά δηλαδή, πρέπει να καταδικάσει και να τιμωρήσει αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα και στις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μάη, εμπιστευόμενη τη δύναμή της με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και στις βουλευτικές εκλογές, όπως λέω, έκανε και στις φοιτητικές εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό που μένει έξω από τη συζήτηση είναι, αν θέλετε, η ουσία αυτής της συζήτησης. Δηλαδή, ότι για το μορφωτικό επίπεδο ευθύνεται ένα σχολείο το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Mm-hmm. Ένα σχολείο ψυχοφθόρο. Ακριβώς. Ένα σχολείο ψυχοφθόρο και ακριβό εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο που οι γονείς πληρώνουν 3 δισεκατομμύρια για τα φροντιστήρια για να μπορούν τα παιδιά τους να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Για τη δωρεάν παιδεία. Ακριβώς, για την υποτιθέμενη δημόσια και δωρεάν παιδεία που έχουμε. Ένα σχολείο που πολλοί καθηγητές με τις πολλαπλές αναθέσεις διδάσκουν άσχετα μαθήματα από αυτά τα οποία διδάχθηκαν στο πανεπιστήμιο. Πώς αλλάζει αυτό, κύριε Κοτσαντή? Αυτό λοιπόν, για να αλλάξει, εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται αγώνας, είναι ελπιδοφόρες οι κινητοποιήσεις των ίδιων των μαθητών, στις οποίες συνεργάζεται, στηρίζεται, αν θέλετε, στηρίζει το ΚΚΕ και η νεολαία του ΙΚΝΕ για ένα σχολείο ολοκληρωμένης μόρφωσης που θα καλλιεργεί ολόπλευρες προσωπικότητες, ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει αύριο ο κάθε μαθητής. Και σε αυτά τα πλαίσια το ΚΚΕ κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και της τράπεζας θεμάτων, για την οποία δεν ακούμε να γίνεται μεγάλη συζήτηση ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όμως για να μπει στη θέση του ένας άλλος κόφτης, για παράδειγμα εξετάσεις στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, που είναι με άλλα λόγια το ίδιο ακριβώς πράγμα, οδηγεί στο ίδιο λέτε αποτέλεσμα. Τι είπατε? Ανοιχτά όλα. Λέμε να υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, αλλά να υπάρχουν και ορισμένα μέτρα διευκόλυνση των μαθητών, όπως είναι η δυνατότητα να δίνουν απεριόριστες φορές, να κατοχυρώνουν βαθμολογία σε μαθήματα, έτσι ώστε να μπορούν να ξαναδώσουν από καλύτερες βάσεις και να περνάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα, το οποίο χρειάζεται υπάρχουν, και αυτό. Θα κατοχυρώνουν βεβαίως. Να κατοχυρώνουν βαθμολογία. Θα υπάρχουν πάντα κάποιο κόφτη. Θα υπάρχουν εξετάσεις σε αυτά τα πλαίσια. Το θέμα είναι όμως να στρέψουμε την προσοχή μας στην ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Αυτό που λέτε αφορά πάρα πολλούς γονείς που παίρνουν βιβλία, το έχω πει και άλλες φορές με την κυρία Κεραμέως όταν έχουμε κουβεντιάσει που έχει έρθει στην εκπομπή, με τα οποία δεν βγάζεις άκρη. Δεν διαβάζω, είτε είναι βιβλία ιστορίας, είτε είναι βιβλία φυσικής, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σελίδα. Δεν βγάζεις σελίδα. Εσείς τι προτείνετε? Σωστό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν συνολικές αλλαγές καταρχήν στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι όμως σαν τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πριν έφεραν οι άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες μετέτραπαν το σχολείο σε ένα ακόμα χειρότερο εξεταστικό κέντρο. Μάλιστα. Τώρα συζητάμε για εξετάσεις, ακόμα και στην έκτη δημοτικού. Καταλαβαίνετε το φροντιστήριο. Κάποτε όταν εγώ ήμουν στο σχολείο, φροντιστήριο πηγαίναμε στο λύκειο. Τώρα πλέον πηγαίνουμε από το δημοτικό. Κινδυνεύουμε να πάμε και από το νηπιαγωγείο. Άρα η ουσία είναι ότι χρειάζεται αγώνας πάλι για ένα διαφορετικό σχολείο, αν θέλετε, και σε μια κοινωνία που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες των μαθητών και των παιδιών και όχι το πορτοφόλι των γονιών. Λοιπόν, κύριε Κοτσαντή, κλείνουμε με εσάς. Ναι, πολύ σύντομα. Πρώτον, η κυρία Κεραμέως δεν είναι μάγος. Μπορεί να εξαφάνισε εισακτέως από τα πανεπιστήμια, δεν μπορεί όμως να εξαφανίσει ψηφίσαντες φοιτητές. Για παράδειγμα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που έχει 9 σχολές, η ΔΑΠ παρουσιάζει αποτελέσματα από τη μία. Υπάρχουν και άλλες 8. Δεν καταργήθηκαν ακόμα. Δεύτερον, για τον κύριο Βούτσι, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Όμως η Αυγή δεν έχει γράψει μισή κουβέντα και είναι λογικό όταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πανεπιστήμια συγκρίνεται με τα λευκά και παίρνει 2,5%. Την ίδια απάντηση θα πάρει από την νεολαία
ας μην αγχώνετε, σε μια εβδομάδα από τώρα και στις βουλευτικές εκλογές. Τρίτο ζήτημα. Με 8.000 μόρια, ένας νέος μπορεί να μην μπορεί να μπει τώρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Με 8.000 ευρώ όμως μπορεί ο ίδιος νέος να μπει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Μπορεί να μπει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο το οποίο έχει γίνει ισότιμο με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Με νόμους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Μην αγχώνεστε, θα απαντήσω. Μπορεί να πάει και σε ένα δημόσιο ΙΕΚ, το οποίο, στο οποίο μάλλον θα κάνει απλήρωτη πρακτική, γιατί από 1η Μάρτη, έχουν να πληρωθούν οι σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ στην πρακτική τους, κάτι το οποίο καταγγέλνουν οι για ίδιοι. Για πρώτη φορά η μαθητεία είναι επαμοιβή, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δελή. Κυρία Κεραμέως, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σας απαντάω σε όλα και σας λέω ότι σήμερα η πρακτικάρη των ΙΕΚ, των δημόσιων ΙΕΚ, είναι απλήρωτη από 1η Μάρτη. Αφού δεν το λύσατε, φροντίστε τουλάχιστον η επόμενη κυβέρνηση να το λύσει. Όλα τέταρτο και ζήτημα. Η μαθητεία και εστίες, οι πρακτικές πληρώνονται. Εστίες. Όλα. Η κατάσταση στις ελληνικές εστίες είναι τριτοκοσμική. Όποιος έχει πάει μια βόλτα μέσα, καλούμε και εδώ τους συνυποψήφιους να πάνε μια περιοδία τώρα που περιοδεύουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Αθήνας ή στη φοιτητική εστία της ΑΣΟΕ να δουν την κατάσταση. Συμφωνείτε με τα ΣΔΙΤ και τις εστίες. Και οι εστίες με ΣΔΙΤ σημαίνει... Να απαντήσω. Οι εστίες με ΣΔΙΤ σημαίνει εστίες με νίκια. Για πρώτη φορά λοιπόν στα Άρα ελληνικά χρονικά θέλουμε δημόσιες και δωρεάν εστίες για τα παιδιά του ελληνικού λαού. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να σπουδάσουν με τις δικές σας πολιτικές, δεν μπορούν να σπουδάσουν με τις δικές σας πολιτικές μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Τέλος, να πω μία τελευταία κουβέντα, γιατί νομίζω ότι η απάντηση που πήρανε τα συστημικά κόμματα στις φοιτητικές εκλογές μπορεί να την πάρουν και να είναι ακόμα πιο ηχηρή από την νεολαία και στις βουλευτικές εκλογές, κάνοντας πράξη το σύνθημα των φοιτητικών εκλογών, μόνοι τους, τα κόμματα που ευθύνονται για σημερινή κατάσταση και όλοι μας, η νεολαία και οι εργαζόμενοι, για να τους ανατρέψουν. Στα δικά σας αποτελέσματα, κύριε Κωνσταντίνε. Μια τελευταία είναι η κυβέρνηση αυτά τα αποτελέσματα. Κυρία Κεραμέως, σας απάντησα, δεν είστε μάγος.